Θλίψη σκόρπισε στο Ρέθιμνο η τροπή που πήρε το σοβαρό τροχαίο τη περασμένη Τετάρτη. Ο άτυχο 62χρονο οδηγό τη μοτοσυκλέτα παρά τη δύσκολη μάχη που έδωσε και τι υπεράνθρωπε προσπάθειε των γιατρών τελικά δεν τα κατάφερε και το πρωί έσβησε να νοσηλευόταν στη μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ο άτυχο ρεθμιώτη είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι το απόγευμα τη περασμένη Τετάρτη όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ενεπλάκησε τροχαίο με διερχόμενο γιο επί του Βόρειου άξονα Κρήτη στο ύψο του Γερανίου. Από την πρώτη στιγμή που ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την εισαγωγή του στην εντατική ώστε να αντιμετωπιστούν οι βαριέ κρανιογκεφαλικέ κακώσει που έφερε. Η άνηση μάχη που έδωσε με το θάνατο διήρκησε λίγο περισσότερο από 24 ώρε, με αποτέλεσμα σήμερα η είδηση του χαμού του να βυθίσει στο πένθο στην οικογένειά του και να σκορπίσει θλίψεις στην τοπική κοινωνία. Την ίδια ώρα, στα κρατήρια τη αστυνομική διεύθυνση Ρεθύμνου, κρατείται από την πρώτη στιγμή ο 40χρονο τουρίστε από την Κύπρο, ο οποίο οδηγώντα μεθυσμένο στο γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητό του, έργα το βράδυ τη περασμένη Τετάρτη στη μοτοσυκλέτα του άτυχου 34χρονου από το πέραμα με αποτέλεσμα το θάνατό του. Ναι, ήταν σοβαρό τώρα τι να σου πω. δεν ξέρω, δεν είδαμε. Κάτι, για να σα πούμε κάτι. Τώρα, τώρα ήρθε. Ακούσατε ότι έγινε, ένα τροχαίο, ναι. και απλά βλέπετε την εικόνα. Ναι, ναι. Ο 40χρονο, ο οποίο διαπιστώθηκε ότι δικούσε υπό την επίρρεια εινοπνεύματο, συνελήφθη στον τόπο τη τραγωδία και χθε το απόγευμα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίο και του άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματο. Συγκεκριμένα κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επίρεια αλκοόλ κατά την οποία προκλήθηκε θάνατο. Ενώ επίση αντιμετωπίζει και την κατηγορία τη απίθεια κατά τη αρχή που δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, επειδή να αρνήθηκε να προχωρήσει σε αιμολυψία. Ο Κύπριο τουρίστα θα παραμείνει κρατούμενο έω και το μεσημέρι τη ερχόμενη Δευτέρα, οπότε και θα γίνει μεταγωγή του στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, ενώ το αποτέλεσμα τη δικαστική διαδικασία θα προκύψει από την απόφαση που θα λάβουν ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα πάντω με τι έω τώρα πληροφορίε, ο 40χρονο που βρίσκεται στην Κρήτη με τη σύντροφό του για ολιγοήμερε διακοπέ διέμεναν στο Ηράκλειο και την περασμένη Τετάρτη είχαν επισκεφθεί το Ρέθυμνο κάνοντα εκδρομή στο Μυλοπόταμο. Μετά τι 10 το βράδυ όμω, και ενώ κινείται στον επαρχιακό δρόμο ρεθύμνου περάματο με κατεύθυνση προ το ρέθμνο, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματό του, πιθανότατα εξαιτία του ότι ήταν μεθυσμένο, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορία και να εμβολήσει τη μοτοσυκλέτα του άτυχου 34χρονου, ο οποίο θυμίζουμε πω μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο είχε ήδη ξεψυχήσει. Ο τουρίστα, ωστόσο, λένε οι τελευταίε πληροφορίε, φέρεται να υποστήριξε πω κατά τη διαδρομή μπερδεύτηκε λόγω του κυκλοφοριακού συστήματο που ισχύει στην Κύπρο και το το οποίο είναι αντίθετο με αυτό που ισχύει στην Ελλάδα.